Ελληνίδες συνέλληνες, καλησπέρα. Είμαστε ήδη στην πέμπτη εκπομπή της σειράς με τίτλο «Η γέννηση και η αναγέννηση του ελληνικού έθνους». Δώσαμε αυτό τον τίτλο προσπαθώντας να αντικρούσουμε μία εσφαλμένη κατ' εμάς επιλογή της Επιτροπής, η οποία έχει διοριστεί να αναδείξει την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 και εσφαλμένα αναφέρεται ως η γέννηση του ελληνικού έθνους. Είναι ένα βαρύτατο σφάλμα, δεδομένου ότι έτσι δεν αναδεικνύεται η πολυχιλιετής παράδοση της ελληνικής γενέσεως του έθνους μας από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα που έγινε στις 9.500 χρόνια π.Χ. μέχρι και το 1821 με τις άξιες λόγου περιπτώσεις, γεγονότων, στοιχείων, προσωπικότητων κλπ. Επομένως, είμαστε υποχρεωμένοι να αναδείξουμε τα στοιχεία αυτά και αυτό κάναμε στις μέχρι τώρα εκπομπές μας, ξεκινώντας ακριβώς από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, ο οποίος, όπως είχαμε προείπει, μαζί με τη γυναίκα του Πύρα, είναι οι γενάρχες μας, καταγόμενοι κατευθείαν από τον προκατακλυσμιαίο Προμηθέα και στη συνέχεια με τα τέκνα αυτών τον Έλληνα, ο οποίος αναφέρεται ως πατέρας του Αιώλου, του Δωριαίος, του Ξούθου, από τον οποίο προέρχονται οι πολύ γνωστοί Αχαιός και Ίων και βεβαίως οι κατιόντες αυτών καθ' όλη την νεολιθική λεγόμενη περίοδο, η οποία ξεκινάει από το 8.500 π.Χ. και φτάνει μέχρι την αρχή της εποχής του Χαλκού, γύρω στις 3.000 με 3.500 π.Χ. Όπως καταλαβαίνει κανείς εύκολα, δηλαδή από τον πολύ σύντομο πρόλογό σου που χώρεσες 15.000 χρόνια ιστορίας μέσα σε 3 λεπτά, δεν μπορείς να μιλάς για τον Έλληνα χωρίς να μην τρίβεις το κεφάλι σου. Είναι να μην ξύνεις το κεφάλι, να λες τώρα τι είναι αυτά που μου μάθανε στο σχολείο και τι είναι αυτά που ακούω εδώ. Πολλοί άνθρωποι, αν σ' ακούσανε αυτά τα 5 λεπτά που μίλησες, θα λέγανε καλά, εμείς δεν πήγαμε σχολείο, δεν είχαμε δασκάλους, δεν είχαμε βιβλία του σχολείου, δεν μας τα είπε αυτά κανείς. Γιατί όλοι προσπαθούν να στριμώξουν τους Έλληνες και την Ελλάδα από την υποτιθέμενη κάθοδο των Δωριαίων και την υποτιθέμενη έλευση των Ινδοευρωπαίων και ντεύθεν. Χρονολογώντας την κότε. 2.000 χρόνια πριν από σήμερα, πριν από το π.Χ., δηλαδή 4.000 χρόνια πριν από σήμερα, το πολύ. Το πολύ. Μάλιστα λένε ότι αυτοί ήρθαν και κάναν περίπατο, δηλαδή δεν συνάντησαν τίποτα. Δηλαδή ήρθαν από πού ήρθαν, δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει από πού ήρθαν και από πού βρέθηκαν αυτοί οι Ινδοευρωπαίοι και δεν συνάντησαν λέει τίποτα στο διάβα τους και ήρθαν, βρήκαν μια ακατοίκητη γη στην Αττική και εγκαταστάθηκαν. Ή ότι βρήκαν το κατέστρεψαν, αλλά και έτσι δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό που κατέστρεψαν. Ναι, αλλά πού είναι τα στοιχεία των καταστροφών που κάνανε, πού είναι, πόλεμοι, ναι, πού είναι οι πόλεμοι, πού είναι ένα τάφο του, δεν πέθανε κανείς από αυτού. Να δούμε έναν τάφο ενός Ινδοευρωπαίου, να δούμε πώς είναι. Τέλο πάντων, είναι θεωρίες όμως που έχουν καταρριφθεί και ξεκινήσει η κατάρριψή τους από τη δεκαετία του 1960, κάποιοι δειλά-δειλά να καταρρύπτουν αυτό το γερμανικό αφήγημα και μετά βρέθηκαν και άλλοι πιο τολμήροι και πιο τολμήροι και σήμερα πλέον έχει καταπέσει παντελώς, δηλαδή το μόνο κάτι μονολιθικοί άνθρωποι και που έχουν μείνει στις γνώσεις που είχαν διδαχθεί και αυτοί στο σχολείο στο 50, στα έδρανα. Αν επιτρέπεις, μου έκανε εντύπωση μεταξύ αυτών οι οποίοι εντόπισαν ακριβώς το σαθρό των επιχειρημάτων περί Ινδοευρωπαίων, είναι ο αρχαιολόγος Κουρμουζιάδης, ο οποίος είχε βρει την πινακίδα στη λίμνη της Καστοριάς. Στο Δεσπηλιό. Και ο οποίος παρότι δογματικά ανήκε σε ένα χώρο ο οποίος δεν προήγαγε τα περί έθνους μακραίων κλπ. Αρχαιολογίας, αρχαιοστολίας. Να πει ότι εδώ έχουμε στην Ελλάδα τόσα στοιχεία που αποδεικνύουν μια συνέχεια πολιτισμού από το 5.000 π.Χ. και γλωσσικά και κατασκευαστικά και παραδόσεως κλπ. Που δεν χωρούν οι Ινδοευρωπαίοι. Έτσι άρχισε το ξεκάρφωμα. Ναι, από τον Χουρμουζιάδη. Πιο πριν τα είχαν πει κι άλλοι και βέβαια να πούμε για κάποιον που πάλι ίσως για πρώτη φορά ακούει για την πινακίδα αυτή που βρέθηκε στην ορεστίδα λίμνη της Καστοριάς, στο Δισπηλιό, ένα λιμναίο οικισμό, ότι είναι ένα ξύλινο κομματάκι, μικρό,
με εγχάρακτα στοιχεία επάνω, γραφής, το οποίο χρονολογήθηκε στο 5750 π.Χ., δηλαδή 6η χιλιετία π.Χ. Μου είχες την καλοσύνη να μου το δώσεις και το έχω περιλάβει στο δίκτυο. Ναι, ναι. Όποιος το διαβάσει θα τα δει αυτά τα γράμματα που πλησιάζουν στο αλφαβητικό. Πλησιάζουν και στο αλφαβητικό, ναι, σωστά. 6η χιλιετία π.Χ. Βέβαια, πήγε, λέει, για συντήρηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και εκεί πέρα καταστράφηκε από ένα λάθος ενός τεχνίτη ή ενός, δεν ξέρω, συντηρητή, ή χάθηκε ή δεν ξέρουμε πού είναι ή αν είναι που είναι και πώς είναι και λοιπά, όπως πολλά σε αυτές τις περίεργες μεταφορές, πολλά χάνονται και ναι, πάβει πια να, πολλά. Να είναι σύμπτωση πια, έτσι, πρέπει να το δούμε κανείς. Αλλά υπάρχει το έβριμα, υπάρχει φωτογραφία, υπάρχει αλήθεια του ανασκαφέα, του αρχαιολόγου, του κυρίου Χουρμουζιάδη, όπως είπες, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι να δείξουμε στα χέρια μας. Εν πάση περιπτώσει, εμείς στις προηγούμενες εκπομπές που ήδη ετοιμάσαμε, αναφερθήκαμε στο κατεξοχήν μετακατακλυσμιαίο φύλλο, το οποίο φαίνεται είχε μια κυρίαρχη θέση σε όλα τα μετακατακλυσμιαία πελασγικά φύλλα, τα οποία διεσώθησαν στις κορφές των βουνών, στα οροπέδια κλπ. Αυτό το συγκεκριμένο φύλλο, στο οποίο περιλαμβάνεται ο Έλληνας και οι κατιόντες που είπαμε πριν, είναι το όρος Όθρης, το οποίο βρίσκεται στη Στερεά Ελλάδα, πάνω από τη σημερινή Λαμία και κάτω από την Θεσσαλία. Είπαμε λοιπόν ότι οι συγκεκριμένοι, είτε γιατί κάποιοι από αυτούς προγενέστεροι διατήρησαν γνώσεις προκατακλυσμίες που τους δώσαν ένα πλεονέκτημα στην πολιτισμική πλέον εξέλιξη, δεν ήταν δηλαδή σεβαστοί γιατί κατάγονταν από κάποιους θεϊκούς προγόνους, ενδεχομένως δεν ξέρουμε εμείς, άσχετο αν δεν πιστεύουμε ότι ήταν θεοί. Το ζήτημα είναι ότι είχαν γνώσεις, θέλετε, στα εγκυοβελτιωτικά έργα, στις αποξηράσεις, στις κατασκευές, οπλουργία, οπλουργούς, και κάναν χρήση του χαλκού, πράγμα που καταρρύπτει βεβαίως και το μύθο ότι η κατεργασία του χαλκού στην Ελλάδα άρχισε το 3000. Ναι. Ενώ βρίσκουμε ευρήματα, εξορίξεις, στοές κλπ. Και εδώ θέλω να πω και κάτι. Στην πορεία των αιώνων, μετεξέλιξη αυτών των μνημείων, η οποία φτάνει στην εποχή του Αχιλλέα, δηλαδή στον Τροϊκό Πόλεμο, όπου φαίνεται να ηγείται των Μυρμιδόνων. Μυρμιδόνος είναι μυρμήγκια. Και έκανα μια επαγωγική σκέψη ότι πρέπει να προήλθε από το γεγονός ότι επί σειρά χιλιετιών οι άνθρωποι αυτοί ανοίγαν στοές στην Όθρη και εξόρισαν χαλκό. Να λοιπόν η προέλευση, ναι, της καταγωγής του ονόματος των Μυρμιδών. Έχει 2-3 πραγματάκια αυτό που μπορούμε να σκεφτούμε. Καταρχήν οι άλλοι, οι γείτονες, ναι, να τους έβλεπαν να βγαίνουν μέσα από στοές, μέσα από τη γη, όπως βγαίνουν τα μυρμήγκια από μια μυρμηγκοφωλιά, και να τους έβλεπαν να μπαίνουν μέσα εκεί και να βγαίνουν μέσα εκεί. Οι άλλοι, μη έχοντας αυτή τη γνώση, μη έχοντας αυτή την τεχνολογία, μην ξέροντας τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα μέσα. Και αναγκαζόμενοι να ζητούν τις υπηρεσίες τους, ναι, προφανώς. Γιατί πλέον είχαν τη γνώση, την πρωτόνια, το μέταλλο. Του μετάλλου. Και έτσι επεξηγείται η μετέπειτα επέκταση των μηνύων στις υπόρειες των ωραίων, με τα πλόημα μέσα στα νησιά, στο Αιγαίο, στο Ιόνιο ή όπου αλλού υπήρχε ίχνος ότι μπορούν να βρουν χαλκό, και μετέπειτα, σύμφωνα με αυτά που είπα στις προηγούμενες εκπομπές, στη Μεσόγειο και έξω στον Ατλαντικό. Και έξω από τη Μεσόγειο, ναι. Έτσι ξεκινάει δηλαδή η εξήγηση για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι προηγήθηκαν όλων των άλλων, απέκτησαν το σεβασμό των υπολείπων, και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια και στην αργοναυτική εκστρατεία την οποία θα μιλήσουμε, αλλά και επεξηγώντας το πως σε κάθε νησί που υπήρχε μεταλλευτική δυνατότητα εξορίξεως είναι πανταχού παρόντες οι μηνύες. Σε αυτό το σημείο να πούμε στον κόσμο ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα και κυρίως στο Αιγαίο μας, την πλευρά του Αιγαίου, είναι παναρχαία. Το αρχαιότερο ορχείον όχρας, όμως κόκκινης όχρας, που τότε ήταν πάρα πολύ σημαντική, είναι πολύ σημαντικό ορυκτό, έχει βρεθεί στη Θάσο και είναι 20.000 χρόνων. Ήταν πολύ σημαντική η όχρα εκείνη την εποχή, γιατί με αυτή βάφανε και μονώνανε και περνάγαν τα μέταλλα.
Και ακόμα μέχρι σήμερα στις στινές, στο σημείο εκείνο της, είναι ακόμα, το βλέπεις αυτό το ορυχείο, τα ορυχεία, γιατί πολλές σπηλιές, και συνολικά υπάρχει μια πολύ ωραία έρευνα του Πανεπιστημίου, που υπάρχει και στο διαδίκτυο και του Αιγαίου και άλλων. Συνολικά σε όλο το Αιγαίο είναι περισσότερα από 170 τα αρχαία ορυχεία σε όλο το Αιγαίο. Μιλάμε για αρχαία ορυχεία, έτσι, δεν μιλάμε για τις κλασικές εποχές. Και τα πολίσματα που μετεξελίχθηκαν σε πόλεις. Προφανώς. Είχαμε μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή για τη Λίμνο, για τη βυθισμένη πόλη στο Παυλοπέτριο, στο Λακωνικό Κόλπο. Ξεχάσαμε να πούμε κάτι, το οποίο βεβαίως και εσύ το ξέρεις, για την περίφημη πόλη στο Στρόφυλλα της Άνδρου, όπου εκεί μια πολύ καλή αρχαιολόγος, όπως αποδεικνύεται από το έργο που έχει κάνει, η εκ Κύπρου ελαυνωμένη κυρία Τελεβάντου, όπου εντόπισε πόλη η οποία φαίνεται να ξεκινάει η κτίση της από το 4.500 π.Χ. είναι σε ακμή στην εποχή του Χαλκού και πρόκειται για την μεγαλύτερη σε έκταση πόλη στον Αιγαϊκό χώρο, διότι πρέπει να σου πω ότι παρανόμως έχω μπει μέσα στο χώρο αυτό προδεκαετίας, γιατί ενδιαφερόμουν να δω. Και είναι λυπηρό, γιατί δίπλα ακριβώς υπήρχε και νομίζω ότι υπάρχει ακόμα, τι να πω, περιοχή καύσεως απορριμμάτων. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει η πόλη του Στρόφυλλα, η οποία είναι 25 στρεμμάτων, είναι σε προνομιακό σημείο, διότι δεξιά βλέπει από εκεί που έρχονται πλοία από το Κάβο Ντόρο και προς τα αριστερά φτάνει μέχρι κάτω τη Μύκονο και τη Σύρο, έχει δύο λιμάνια δεξιά-αριστερά, είναι σε οχυρή θέση. Διλήμμενος πόλη δηλαδή. Ακριβώς. Έχουν βρεθεί κτίσματα και κατοικιών αξιοπρεπών, αλλά και δημόσια κτίρια και του άρχοντα που υπήρχε, βραχογραφίες οι οποίες παριστάνουν πλοία, ζώα κλπ. Και σύμφωνα με τις καταγραφές της Ανασκαφέως, πρόκειται για μία πόλη η οποία είναι αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο η πληρέστερη που είχε βρεθεί. Και εδώ κάνω μια παρατήρηση, επιτρέψε μου την κατάχρηση του χρόνου μου. Αγαπητοί συνέλληνες και συνελληνίδες, όποιο ταξιδιωτικό οδηγό και αν ανοίξετε, που αναφέρεται στα νησιά του Αιγαίου, θα βρείτε ότι ως πρώτοι κατοικήσαντες αναφέρονται οι Φοίνικες. Αυτό είναι όχι απλώς εξοργιστικό, είναι εγκληματικό. Οι Φοίνικες, οι λεγόμενες Σιμιτοφοίνικες, στην πορεία θα εξηγήσουμε τη διαφορά, τι προηγήθηκαν, που είναι Ελληνοφοίνικες, αναφέρονται καταρχήν ως πειρατές, ως δουλέμποροι, οι οποίοι έδρασαν από το 1200 περίπου 1300 π.Χ. και εντεύθεν. Αυτό το λάθος, το έγκλημα να αναφέρονται αυτοί ως πρώτοι κατοικήσαντες στο Αιγαίο είναι και υποβολημαίο και βλαπτικό εθνικά και είναι και βεβαίως αναλυθές. Διότι όλοι αυτοί που χτίσαν τις πόλεις που αναφέραμε. Και εγώ θα σου λέγα εκ του Πονηρού. Εκ του Πονηρού, εννοείται. Στο Στρόφυλλο, σε όλο το Αιγαίο. Στη φυλακοπή της Μήλου. Μάλιστα. Στο Σκάρκο της Ίου. Έτσι, μάλιστα. Βλέπεις πόλεις της 4ης, 5ης, 6ης χιλιετίας πριν. Πριν από το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Yeah. Η πόλη του Σκάρκου, ένα εκπληκτικό έργο, ας πούμε, πόλισμα εκείνης της εποχής. Με αλλεπάλληλα τυχίσματα περικλείεται η πόλη αυτή. Παραπέμπει στο Δημήνιον, που είναι, θεωρώ εγώ, η πρώτη περιτυχισμένη πόλη στην Ελλάδα, και όπως ανέφερες στον Χρήστο Τσούντα, τον παλαιό αρχαιολόγο, ο οποίος έλεγε ότι αυτοί οι οποίοι έφτιαξαν την τυχοποιία και τα ευρήματα, πυλίδες, πάλιλα, τυχίσματα κλπ, πρέπει να ήταν εξαιρετικά ευφυείς. Και να είχαν και γνώση αστρονομίας. Ναι, ως προς τον προσανατολισμό. Ως προς τον προσανατολισμό και τυχόν, να φτιάξουν κτίρια τέτοια, ούτως ώστε οι σημερίες ή άλλες κομβικές εποχές του έτους να περνάει ακτίνα μέσα φωτός του πρώτου ηλίου μέσα για να βλέπουν που είναι, ούτως ώστε να ρυθμίζουν την παραγωγή, την αυσιπολογία τους και τα πάντα. Για να μην μπερδέψουμε λοιπόν κάποιους που πρώτη φορά τα ακούν όλα αυτά, επανέρχομαι και λέω λοιπόν ότι μέσα στον Αιγαιακό χώρο και τον Ιόνιο υπάρχουν πολίσματα, ερείπια πολιτιών,
κτισμένων και που βλέπουμε ότι ήκμασαν σε χιλιετίες, τέταρτη, τρίτη, δεύτερη, πολύ πριν καθυπώνιαν της υπάρξης των Φινίκων. Πρέπει λοιπόν αυτό το πράγμα και όπου το εντοπίζουμε να το στυλιτεύουμε, να προβάλλουμε την παρουσία των δικών μας ελληνικών φίλων, που για μας η πρώτη από όλους ήταν οι μηνύες, οι ευγενείς μηνύες. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για αυτόχθονες λαούς εδώ πέρα στην χώρα μας, στην ευρύτερη Αιγαϊκή έκταση, τους πελασγούς, τους λέλεγες, τους κάρες κλπ, οι οποίοι ζουν εδώ και κατοικούν, είναι τα πρωτοελληνικά και όχι προελληνικά φύλλα, και αν δείτε πολύ καλά χαρτογραφημένα πλέον, στη Λέσβο έχουμε βρήματα 500 και 800 χιλιάδων χρόνων, στη Χαλκιδική, στο Σπύλο των Πετραλώνων τα ίδια, στις Σέρες επάνω, στην Νικήτη και σε άλλες περιοχές τα ίδια, ο Πίθηκος, ο Μακεδονικός, ο λεγόμενος Ουρανοπίθηκος, επάνω στον Αξιό, κάτι 10 εκατομμύρια χρόνια. Υπάρχουν τα ευρήματα τα οποία είναι στην Κρήτη με την πρώτη όρθια βάθηση 5,7 εκατομμύρια χρόνια, που καταρρύπτει ότι ο πρώτος άνθρωπος σηκώθηκε όρθιος από την Αφρική. Υπάρχουν δηλαδή πλήθος ευρημάτων σε αυτόν τον Αιγαϊκό χώρο, που πλέον το αφήγημα των Σημητών ή οποιοδήποτε άλλο, των Σημητοφινίκων ή οποιοδήποτε άλλο που φαντάζονται κάποιοι να έρχονται εδώ πέρα, καταρρύπτεται. Όμως μιλάμε για τον πολιτισμό και ο πολιτισμός έχει όνομα, ταυτότητα και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πολιτισμός, όπως λέει η λέξη, πρέπει να υπάρχει και υπάρχει αφού του κάνεις πόλη. Και γι' αυτό αναφερόμαστε σε πόλεις. Η πόλη της Φυλακοπής, ας πούμε, της Μήλου, που ήταν σχεδόν πρωτεύουσα της Ευρώπης εκείνη την εποχή, μιλάμε ότι από τον 7ο-8ο χιλιετία π.Χ. έχει στηθεί, είναι τεράστια, με διόρροφες και τριόρροφες κατοικίες συνεχίζει μέχρι την 3η χιλιετία π.Χ., μέχρι που φτάνουν οι Γερμανοί το 40 και αρχίζουν και αποψηλώνουν τον αρχαιολογικό χώρο και τον καταλυστεύουν. Αν δείτε τις βάρκες της Φυλακοπής της Μήλου, και γιατί το κάνουν αυτό πάλι μηνιακοί πληθυσμοί εκεί πέρα, διότι η Μήλος είναι γεμάτη ορυκτά. Τους χρειάζεται η Μήλος για τα ορυκτά τους, που ήταν σαν να λέμε σήμερα το καύσιμο. Πώς σήμερα έχουμε το πετρέλαιο. Έχω ήδη αντίληψη, έχω πάει εκεί. Στη Φυλακοπή. Μάλιστα, επειδή ο κόλπος της Μήλου είναι το δεύτερο σε έκταση λιμάνι μέσα στο Αιγαίο. Φυσικό λιμάνι. Μετά την Σταχανιά. Τη Σούδα. Τη Σούδα. Λοιπόν, πλην των άλλων, εάν πας να κολυμπήσεις σε ορισμένα σημεία, καίγονται τα πόδια σου και βγαίνουν καυτά νερά από κάτω. Είναι ηφαίστειο δηλαδή, το οποίο είναι εν υπνώση. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό συνεπάγεται την ύπαρξη μετάλλων, τα οποία πραγματικά είναι γεμάτα. Γιατί βράζουν εκεί πέρα από τις ζέστες αυτά, δένουν όλα τα πράγματα κλπ. Έχουμε λοιπόν εκεί ακριβώς από την Μήλο και τον περίφημο Ψηδιανό, της Μήλου, Οψιδιανός ή Οψιανός, ίδιο πέτρωμα είναι εφεστιακό πέτρωμα όπως είπες, το οποίο τότε μαχίζανε και το κάνανε λεπίδες. Είχανε μαχαίρια δηλαδή, τα οποία ήταν αποτελεσματικότατα, έκοβαν δέρματα, μέχρι και λέει Ιπποκράτης και εγχειρήσεις κάνανε με τον Οψιανό. Σαν νηστέρι δηλαδή. Νηστέρι, ακριβώς νηστέρι. Και κόβεσαι και σήμερα, αν το βρεις κάπου και τον πιάσεις και κάνεις το χέρι σου, έτσι κόβεσαι. Εδώ λοιπόν η Μήλος, που εκμεταλλεύτηκε από τους κατοίκους εκείνης εποχής, τους μηνύες, για το πέτρωμά της, ήταν τόσο σημαντική που κατά κάποιον τρόπο χτίστηκε μια πόλη εκεί πέρα που όμοιά της δεν υπάρχει, η Φυλακοπή, και το όνομά της είναι αυτή η οποία φιλούσε τα κουπιά, τις κόπες. Μάλιστα. Κόπες με ωμέγα. Εκεί φιλούσαν τα κουπιά. Δεν μπορούσες να κάνεις κάτι αν δεν έπαιρνες άδεια για να κάνεις κουπί από την Φυλακοπή. Υπάρχουν και κοιτάπια, υπάρχει γραφή. Ο Αδαμάντιος Σάμψον έχει βρει εκεί πέρα αγκία με πρωτογραφή, ελληνική φυσικά, αλφαβητική κιόλας γραφή, σημάδια. Στις Ποράδες. Όχι, στη Μήλο. Και στις Ποράδες. Και στις Ποράδες, ναι. Αλλά επειδή μιλάω για τη Μήλο. Συν το γεγονός ότι στο σπήλαιο φράχτη της Αργολίδος έχει βρεθεί μεταφορά οψιδιανού της Μήλου
της 11ης χιλιετίας π.Χ. Κάτι που σημαίνει ναυσιπλοϊκή επικοινωνία. Ανοιχτής θαλάσσης. Δεν μιλάμε πια κόστα-κόστα, δεν μιλάμε πια από ένα... Ανοίγεται στο πέλαγος. Ανοίγεται στο πέλαγος από τις Κυκλάδες διαμέσου του Αργοσαρονικού, φεύγει και έρχεται στην Αργολίδα, περνάει και τον μεγαλύτερο κόλπο εκείνης εποχής, τον Μυκηναϊκό κόλπο που ήταν εκείνη την εποχή του Άργους, του Ναυπλίου και των Μυκηνών, ήταν εκείνος ο κόλπος, ήταν κάτι σαν ο Silicon Valley εκείνης εποχής. Έτσι, με Τίρινθα είναι εκεί πέρα, το Άργος από την άλλη μεριά. Χαμός γινότανε, και φανταστείτε. Και Ειδωκός. Ειδωκός, εκεί είπαν και ναυάγια στα Ήρια και φανταστείτε και η Ασίνη. Και η Ασίνη εκεί πέρα. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που αν το δείτε από ψηλά θα πρέπει να ήταν ένα μεγαλούργημα εκείνης εποχής, οι μεγαλύτερες πόλεις εκείνης εποχής. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ο Ψηδιανός από τη Μήλο. Από τη Μήλο στην Αργολίδα. Αν μου πεις που είναι το περίεργο. Το περίεργο ήταν όταν χρονολογήθηκε όλη αυτή η ιστορία για να σκαφεί αυτή. Και την έκανε το Πανεπιστήμιο του Τέξας. Μάλιστα. Ήταν ένα σκαφί. Όταν λοιπόν το χρονολόγησαν, νόμιζαν ότι κάτι κάνανε λάθος. Δεν πίστευαν ότι μπορεί να μεταφερθεί ένα τόσο μεγάλο πέτρωμα. Μιλάμε για αγκονάρια τώρα, τα οποία ήταν 200 κιλά το καθένα. Δεν τεμαχίζονταν. Άρα το πλώιμο μέλλον. Πώς θα ήταν το καράβι. Έτσι, το καράβι ήταν πάρα πολύ εξελιγμένο. Εξελιγμένο. Και πότε. Και σε θέση την 11η χιλιετία, προσέξτε, όταν την εποχή που γίνεται αυτό επικρατεί παγκοσμίως η άποψη ότι τα μικρονήσια, τέτοια θεωρούνται τα νησιά των Κυκλάδων για τον άλλο κόσμο που έχει πολύ μεγάλα νησιά, μικρονήσια θεωρούνται, δεν μπορούσαν να έχουν πολιτισμό και κατοίκηση πριν από το 3.500. Ήταν μια θεωρία ενός Γάλλου που λέγε τα μικρονήσια δεν είχαν τρόπο να επιβιώνουν οι άνθρωποι. Η θεωρία της συμπίεσης που είπαμε πριν. Μπράβο. Συμπιέζονται όλα προς τα δω για να μην φαίνεται η αρχαιότητά. Ακριβώς. Δεν είχαν τρόπο, είχε πει. Είχε πείσει την παγκόσμια κοινότητα, αυτός ο Γάλλος, δεν θέλω να πω και το όνομά του, ότι δεν είχαν τεχνολογία και τρόπο οι άνθρωποι να επιβιώνουν στα μικρά νησιά. Πώς θα παίρνουν νερό, πώς θα έχουν, δεν θα έχουν, αφού δεν έχουν καράβια, άρα θα μπορούν. Και βρέθηκε μαζί με τα ευρήματα του δασκαλιού, πάλι στις Κυκλάδες, βρέθηκε και αυτό εδώ πέρα τώρα το εύρημα. 11η χιλιετία π.Χ. να κουβαλάς αγκονάρια ορυκτών από τη Μήλο με πλοίο ανοιχτής θαλάσσης και άντε και το φέρες στην Αργολίδα. Πώς το ανεβάζεις εκεί πέρα πάνω. Εκεί πέρα λοιπόν είχαν ανυψωτικά μηχανήματα. Τροχαλίες πιθανώς. Οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Αλλά μιλάμε για το 11.000 χρόνια πριν από σήμερα. Που σημαίνει προκατακλυσμιαία εποχή. Έτσι. Ναι. Είπαμε όμως θα πάμε με τα κατακλυσμιαία. Όχι, γιατί συνέχισε αυτό. Πρόσεξε. Έχει σημασία όμως αυτό. Γιατί συνέχισε. Συνέχεια. Το εργαστήριο μέσα στο σπήλαιο της Φράχθης συνέχισε και μετά, μέχρι την 9η-8η χιλιετία και περίπου 4η χιλιετία π.Χ. αρχίζει να αλλάζει λίγο η χρήση του. Συνεχίζει να υπάρχει κλπ. Αλλά συνέχισε να κατοικείται και συνέχισε να υπάρχει. Ήταν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Ερχόταν δηλαδή ο Ψηδιανός από τη Μήλο εκεί πέρα και διοχετευόταν από εκεί πέρα με κάρα στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Γιατί... Πιστεύω εγώ ότι ο Ψηδιανός έπαψε ίσως να έχει την ευρύτητα της εξαπλώσεως και της χρήσεως όταν πλέον διαπιστώθηκε ότι ο Χαλκός είναι κάτι ανώτερο. Ναι. Άρα στις μετακατακλυσμιαίες εποχές που πλέον οι μηνύες έχουν τον πρώτο λόγο στην εξόρυξη, στην κατεργασία, έχουμε πλέον πλησιάζουμε προς την εποχή του Χαλκού. Εγκαταλείπουμε τα προηγούμενα. Τεχνικά υπήρχε και κάτι άλλο που κέρδισε έδαφος ο Χαλκός. Είναι και ο ίδιος αντισηπτικός. Ακόμη περισσότερο. Αυτό δεν το ξέρω. Δηλαδή... Εγώ θα πω το εξής όμως, ότι επισημάναμε μία σειρά από πόλεις μέσα στον Αιγαϊκό χώρο. Παράλληλα, επειδή είπαμε ότι οι μηνύες εγκαθιστάβαινε στο όρο Όθρης, πέρα από τις εξορίξεις και τα πολίσματα, έχουμε πόλεις οχυρωμένες. Αλλά όχι μία, όχι δύο, μιλήσαμε για την Ελλάς. Την πρώτη πόλη, από εκεί που ήταν ο Έλληνες και αργότερα καταγόταν ο Πηλέας και ο Τελαμόνας. Δηλαδή ο πατέρας του Αχιλλέα και του Έανα. Λοιπόν, είχε πρωτεύουσα αυτές, αχιλλές. Που είχαν πρωτεύουσα τη Μελίτη που είπαμε, το όνομα είναι από το Μελιτέα, το γιο του Δία και της νύμφης ο Τριείδος, πάνω στην Όθρη. Ο Δίας λοιπόν ήρθε εκεί και έκανε έναν ακόμη απόγονο. Λοιπόν, έχουμε όμως πόλεις που καλό είναι τα ονόματα αυτά να τα λέμε, να καταγράφονται και όσοι μας ακούνε
να θυμούνται. Να τα πάνε να τα ψάξουν. Αυτά μου επιτρέπεις να τα διαβάσω εδώ. Μην νομίζουν ότι μιλάμε για άγνωστες λοιπόν, λέξεις. Πάνω στην Όθρη και γύρω από αυτήν, αγαπητοί συνέλληνες και συνελληνίδες, υπήρχαν πόλεις όπως η Ελλάς, η Πύρα, προφανώς προς τιμή της προγιαγιάς μας, η Άλλος, η Αλόπη, η Τραχίνα, το Πεύμα, η Φυλάκη, η Ανδρών, η Σκοτούσα, η Θήβες, ο Εχίνος, η Πρόερνα, η Εκάρα, ο Ενεός, ο Πτελεός, η Ερέτρια, η Παλαιά, η Ιτών, η Στυλής, τα Θάλαρα και η Πελασγική, άλλος κρεμαστή Λάρισα. Μιλάμε για πάνω από 10 πόλεις, 15, οι οποίες σε όλο αυτό το χώρο είναι τυχισμένες, με κυκλόπια τύχη, με υπολείμματα οικειών, παλατιών κλπ, που δείχνουν μια τεχνογνωσία και μια δυνατότητα κατασκευής, η οποία είναι τρομερό να σκεφτούμε ότι υπήρχε στα χρόνια εκείνη. Δηλαδή, 6η, 5η, 4η χιλιετία π.Χ. Είναι φοβερό. Θα κάνω τώρα και τη δημοσιογραφική μου όμως μπηχτή, γιατί η πόλη Άλλος που ανέφερες, η οποία ήταν καταπληκτική πόλη. Αυτή είναι στις υπόρειες κάτω, ναι. Στην Εθνική τώρα, Οδό δίπλα. Τώρα περνάει η Εθνική Οδός από πάνω και τη βλέπεις ψηλά. Ναι, ναι. Η παλιά Εθνική Οδός περνάει από μέσα και μάλιστα μέσα από την αρχαία αυτή σπουδαία πόλη πέρναγε και ο Ημάντας από τα Τσιμέντα. Και την, δηλαδή για να βρεις που είναι η πόλη, κοίταγες που είναι ο Ημάντας από τα Τσιμέντα του τσιμεντοργαστή. Είναι που απαγορεύονται οι κατασκευές στους αρχαιολογικούς χώρους. Περνάγει από μέσα, δηλαδή πηγαίναμε να κάνουμε ξενάγηση και σταματάγαμε στον Ημάντα, ξέρεις, τον ταινιόδρομο εκεί πέρα που ήταν τα Τσιμέντα, περνάγαμε από κάτω, πηγαίναμε... Αφού δεν κατεγράφονται ως ιστορικά, θεωρούνται ανάξια λόγου. Και ανύπαρκτα, ξέρω, και να καταστραφεί τώρα... Τώρα λοιπόν που αναδεικνύονται και είναι αρχαιολογικοί χώροι, τραβάνε τα μαλλιά τους. Ναι. Είναι φοβερό. Ναι. Και έχουμε λοιπόν, για να κάνουμε την αναδρομή ολοκληρωμένη, ότι έχουμε λοιπόν τους μηνύες, οι οποίοι όντες σεβαστοί για τις γνώσεις τους, για τις κατασκευές τους, κάποια στιγμή γύρω στο 3.500 π.Χ. φεύγουν από την Όθρη και χωρίς καμία δυσκολία, αλλά τους υποδέχονται με σεβασμό παντού. Υπάρχουν περιγραφές ότι ήταν άνθρωποι καλοντημένοι, έφηποι όλοι, και κατηφορίζουν, περνάνε τη Λωκρίδα και εγκαθίστανται στο υφάντιο λόφο, εκεί που χτίζουν τον ορχομενό. Και αρχής γενομένης από το 3.500 και μετά έχουμε γεγονότα όπως αυτά που είπαμε στα προηγούμενα εκπομπές. Έχουμε την κατασκευή έργων, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε γίνανε, αλλά γίνανε ακριβώς μετά το 3.500 π.Χ. με το 2000, σίγουρα πριν το 1640 που είναι η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας, άρα έχουμε δηλαδή κάπου 2.000 χρόνια ιστορίας κατ' εμάς, μυθολογίας χωρίς πληροφορίες κατ' άλλους, όπου εκεί δημιουργείται η αποξήρανση της λίμνης Κοπαϊδός με 250.000 στρέμματα γης, αρρώσιμης, καλλιεργήσιμης, για αμπέλια, για υποφορβία κλπ. Έχουμε την κατασκευή του τεραστίου φρουριακού συγκροτήματος του Γλά, όπου εκεί έχουν βρεθεί ίχνη παλατιού, αποθηκών κλπ. Όπου η περίμετρος των τυχών είναι 3,5 χιλιόμετρων και είναι 125 στρέμματα η όλη έκταση του συγκροτήματος, δηλαδή, όπως το έχουμε ξαναπεί, 7 φορές μεγαλύτερο των Μυκηνών και 10 φορές μεγαλύτερο της Τήρινθος. Και τον Αθηνό. Και γύρω-γύρω πόλεις, οι οποίες, επειδή είπες πριν τη λέξη... Την άλλο. Όχι, κόπες. Ναι. Λοιπόν, σημαίνει ότι η συγκεκριμένη πόλη είχε εξειδικευτεί στο να παράγει κουπιά. Ναι. Η Ερέτρια ακριβώς... έχει εξειδικευτεί στην... Στους Ερέτες. Στους Ερέτες. Όλα δηλαδή περιστρέφονται γύρω από τη θάλασσα, την αυσιπλοϊκή ναυτική ομοσπονδία των Μηνύων, η οποία εξαπλώθηκε σε Αιγαίο και Ιόνιο και έφτασε να έχει 400 καράβια. Και έτσι όπως το συζητάμε, σαν να αποκτά και κάθε πόλη και μια ειδικότητα,
Yeah. Δηλαδή στις κόπες θα μάθουν οι άνθρωποι να είναι ξυλουργοί, να φτιάχνουν κουπιά. Γιατί και έχουμε πολλά χωριά ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα που έχουν μια συγκεκριμένη ειδικότητα. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι στην Τίνο έχουμε μαρμαροτεχνίτες. Στην Χίο, στην Νότια Χίο επίσης έχουμε μαρμαροτεχνίτες. Στα μαστοροχώρια της Κονίτσης επάνω, κάποιοι είναι ταλιαδόροι, κάποιοι είναι ξυλουργοί, κάποιοι κάνανε ζωγραφική. Έτσι. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι αυτό. Το χωριό να έχει μια συγκεκριμένη. Έχουμε χωριά που κάνουν μόνο αγκιοπλαστική. Έχουν τεράστια. Η Αλίαρτος ίσως παρήγαγε τον Άρτο. Τον Άρτο. Που ήταν αυτός που προωθήτως στις υπόλοιπες πόλεις. Προφανώς. Και, και βλέπουμε λοιπόν οι κόπες που είναι στο σημερινό χωριό Κάστρο της Βιωτίας, ακριβώς απέναντι από, από τον Γλάπουλες. Και οι φυλακοποί, κόπες και φυλακοποί. Να πώς βλέπουμε τα τοπονύμια να δένονται. Το άλλο, αιρέτες. Εκεί θα εκπαιδεύονταν κάποιοι για να γίνουν καλοί κοπηλάτες. Yeah. Πάρα πολύ σημαντικό. Σχολή ναυτικών δοκίμων. Ακριβώς. Για να μπορέσουν, πρόσεξε, να μπορέσουν μετά όμως να φτάσουν σε νίκη επί των Περσών στην ναυμαχία της Σαλαμίνας. Και τα πόσα χρόνια χρειάζεται εκπαίδευση. Yeah. Γιατί. Πολύ μακρινό, αλλά σωστά το είπες. Όχι, άμα σωστά δεν έχεις αυτή την εκπαίδευση, δεν αποκτάς από τη μια μέρα στην άλλη και δεν μπεις στο DNA σου και στο κύτταρό σου αυτή η γνώση. Γιατί το χτύπημα στον κλειστό κόλπο των αμπελακίων της Σαλαμίνας προς τα μεγάλα περσικά πλοία και το να γυρίσουν πίσω απαιτούσε τέλειο συνδυασμό και συγχρονισμό των αιρετών κοπηλατών, γιατί ένας να μην πήγαινε καλά είχαν χτυπήσει τα πλοία μεταξύ τους. Ο Γιώργος τώρα έκανε ένα τεράστιο άλμα αυτή στη ναυμαχία της Σαλαμίνος. Φυσικά. Αλλά βεβαίως έτσι αποδεικνύεται η συνέχεια του ναυτικού έθνους των Ελλήνων. Ακριβώς αυτό. Το οποίο όμως ξεκινάει από τους Μηνίες. Από τους αιρέτες. Αυτό είναι το φοβερό που μας κρύβουν και πουθενά δεν διδάσκεται. Και ένα από τα αρχαιότερα σωματεία του ναυτικού Πειραιά είναι ο Όμιλος Αιρετών. Επίσης, οι αιρέτες που φεύγουν από την στερεά Ελλάδα κάνουν ακριβώς απέναντι στην Εύβοια την Ερέτρια. Τη γνωστή σήμερα, πιο γνωστή σήμερα αυτή η Ερέτρια. Ενώ η πρώτη είναι πάνω την οποία Ερέτρια τώρα. Αυτή που σκάβουν οι Γάλλοι, τη λένε Ερέτρια, αλλά αυτή είναι μια χθεσινή Ερέτρια. Μεταγενέστερη προφανώς. Για μας είναι χθεσινή. Είναι δεύτερο-τρίτο αιώνα. Η πραγματική Ερέτρια είναι λίγο πιο πάνω, η αρχαία Ερέτρια είναι λίγο πιο πάνω από εκεί. Είναι σε ένα καταπληκτικό αρχαιολογικό χώρο, δυστυχώς που δεν έχει αναδειχθεί, και είναι το Λευκαντί. Εκεί λοιπόν έχουν από τον 11ο αιώνα π.Χ. Στην αυλίδα απέναντι. Ναι. Ναι, πάνω, πιο λίγο πιο βόρεια. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας καταπληκτικός αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος κινδυνεύει να είναι σκουπιδότοπος, κινδυνεύει να καταστραφεί, όπου έχουν βρεθεί μοναδικά ευρήματα και το αρχαιότερο ιδόλιον κενταύρου. 11ος αιώνας π.Χ. Κένταυρο, ο αρχαιότερος κένταυρος, αν θέλουμε να δούμε παραστατικά, βρέθηκε στο Λευκαντί. Τι δουλειά έχει ένας Θεσσαλός, μια θεσσαλική ιστορία, η ιστορία του Πηλίου, ένας κένταυρος, τι δουλειά έχει να βρεθεί, αντί να είναι ο αρχαιότερος στη Θεσσαλία, να βρεθεί στην Εύβοια, μα ακριβώς αυτό που σας λέει λίγο προηγουμένως ο Γρηγόρης, είναι ότι είναι μηνιακής προέλευσης όλη αυτή η ιστορία και οι Μηνίες είναι αυτοί που κατοικούν τη Θεσσαλία, οι Μηνίες είναι αυτοί που κατοικούν τη Νόθρη, οι Μηνίες είναι αυτοί που κατοικούν εκεί στην Εύβοια. Και φυσικά η παράδοση είναι κοινή. Αυτά όλα, αν δεν τα ξέρεις, δεν μπορείς και να εξηγήσεις τα ευρήματα και τις ανασκαφές. Και φυσικά θα πηγαίνεις εκεί που σκάβουν οι Γάλλοι σήμερα, οι Ελβετοί, δεν ξέρω, οι Ελβετοί νομίζω σκάβουν στην Ερέτρια, θα σου δείχνουν κάτι σαρκοφάγους και θα σου λένε αυτές οι σαρκοφάγοι, οι μεγάλες που είναι 600 κιλά η καθεμία, γίνανε για να μπει κάποιος όταν πεθάνει. Μα είναι δυνατόν κάποιος να κάτσει να κάνει ένα έργο τέχνης, ολόκληρο, αντί να κάνει ένα τάφο? Είναι δυνατόν να φτιάχνει όλα αυτά τα αριστουργήματα τόσων τόνων, με πέτρα, με τόση ακρίβεια, με ριάκια και ρογμές, που κάτι να κυλάει εκεί πέρα μέσα, και να το λέει ότι αυτό το έκανε για να βάλει ένα σώμα μέσα? Ξυπνήστε επιτέλους και δείτε ακριβώς τι ήταν αυτές οι περίφημες μεγάλες σαρκοφάγες, οι σαρκοφάγοι που υπήρχαν εκεί. Ήταν πολύ σπουδαία έργα. Θα τα λέγαμε σήμερα έργα παραγωγής ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας.
Πολύ σημαντικό. Συμπληρωματικά σε αυτό που λέει ο Γιώργος ή αν θέλετε κάτι επέκταση. Πρέπει να εντοπίσουμε ότι όλα αυτά που περιγράφουμε είναι προγενέστερα της μινωικής παρουσίας και της Μυκηναϊκής. Και βεβαίως της Μυκηναϊκής, η οποία είναι μετά την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας. Ναι. Επομένως οι μηνύες χρονολογικά δρούν, παράγουν, δημιουργούν σε χιλιετία, τουλάχιστον χίλια χρόνια, πριν από τους μεταγενεστέρους που αναγνωρίζονται ως, άλλοτε λέγανε δεν είναι Έλληνες, τώρα λένε ότι είναι πρωτοελληνικά φύλλα ή προελληνικά κατά εσφαλμένη, ας πούμε, παραδοχή όρου. Και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τουλάχιστον σε αυτά τα οποία λέμε και ισχυριζόμαστε εμείς υπάρχει μια αντίθεση βασική στο τι μας διδάσκουν ή προβάλλουν οι επίσημες αρχαιολογικές αρχές της χώρας, ότι δηλαδή ο πολιτισμός στον Αιγαιακό Ιωνίο χώρο, στον ελλαδικό ευρύτερο χώρο, ξεκινάει από τη Μινωική Κρήτη, ανεβαίνει στην Πελοπόννησο και μετά φτάνει στη Βιωτία ή στη Θεσσαλία. Ενώ τα ευρήματα και τα κτηριακά που είπαμε και τα μεταλλουργικά αλλά και τα κεραμικά είναι προγενέστερα και είναι κατασκευές οι οποίες παρήχθησαν πρώτα στον Ορχομενό και στις Πέριξ πόλεις. Η Άννα η Δημητρίου, η εξαιρετική συγγραφέας και αρχαιολόγος, έχει επισημάνει τέτοια πράγματα, και χωρίς όμως να το επισημάνει ένας νεότερος αρχαιολόγος, νομίζω Θεοδωρόπουλος, σε ένα πολύ εμπεριστατωμένο βιβλίο, αλλά χωρίς να εντοπίζει ότι οι μηνύες είναι πλέον αυτοί οι οποίοι ξεκινάνε το 3.000, το 3.500, το 2.500 και παράγουν την λεγόμενη τεφρή μηνυακή κεραμική, η οποία εξαπλώνεται στον Αιγαιακό χώρο, γίνεται το πρωτότυπο το οποίο οι άλλοι αντιγράφουν και έχουμε πληρέστερη και καλύτερη παραγωγή την παλαιότερη και ως αντίγραφα τα υπόλοιπα μεταγενέστερα που τα βρίσκουμε ακόμη και στην Τρία, δείγμα ότι αυτοί οι οποίοι είχαν την ακμάζουσα γνώση και ήταν οι πρώτοι κατασκευαστές, δίδοντάς την προς τα έξω, παρήχθησαν αντίγραφα κατώτερης ποιότητας. Αυτό είναι τρομερό, διότι δεν παρουσιάζεται. Συνήθως ξεκινάς από κάτι το οποίο είναι πρωτόλιο και σιγά σιγά εξελίσσεται. Εδώ έχουμε μηνυακή κεραμική άφταστου κάλους, καταπληκτικής συλλήψεως καλλιτεχνικής, και τα μεταγενέστερα είναι αταλέστερα. Ναι. Χρειάζεται να περάσει πλέον στην περίοδο μετά τα τροϊκά, όπου έχουμε πλέον την κλασική κεραμική κλπ. Στην Αθήνα, στην Σικιώνα κλπ. Για να βγουν εκείνα τα αριστουργήματα που τώρα κοσμούν τα μουσεία μας. Αλλά τα αρχαίωνα που δεν έχουν μορφές και άλογα και καράβια και το ένα και το άλλο. Παρά μόνο γραμμική. Είναι αυτό που λένε ότι ο πολιτισμός του ανθρώπου ποτέ δεν είχε γραμμική εξέλιξη. Δεν ήταν πάντα και συνεχώς προς τα πάνω. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ένα καινούριο έτος, ένας καινούριος αιώνας είναι καλύτερος τεχνολογικά ή καλλιτεχνικά από τον προηγούμενο. Δεν υπήρχε για πολλούς και διάφορους λόγους. Έχουμε ας πούμε γραπτή διακόσμηση στην περιοχή της Θεσσαλίας, του Πηλίου και της Βιωτίας. Έχουμε με απίστευτα γεωμετρικά μοτίβα, σχήματα, λουλούδια, φυτικό διάκοσμο κλπ. Που μετά από 200-300 χρόνια το χάνουμε. Είναι σκέτα ή είναι μόνο γραμμές και μετά ξαναξαναρχίζει. Μετά ξανανεβαίνει. Δηλαδή, σχηματοειδής θα έλεγα. Άλλωστε αν το πάμε τώρα, να το καταλάβει ο κόσμος. Ο πολιτισμός παρήχθη το μεσαίωνα. Δεν είναι καλύτερος από το προϋπήρχε του μεσαίωνος.
Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς λέμε και νοούμε. Να έρθει η αναγέννηση. Να έρθει η αναγέννηση, να έρθουν μεγάλες μορφές. Οι μορφές όλες αυτές έρχονται με παιδεία, ελληνοκεντρισμό, ανθρωποκεντρισμό, γράμματα, διατροφή, κοινωνικά συστήματα, πολιτικά συστήματα που δεν μπορείς με το... Έτσι, είναι σύνθετο το, σύνθετο το θέμα. Έτσι, πολύ, κλιματολογικές συνθήκες, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Άλλο ένας εκκλεισμένος. Εμείς έχουμε το καλύτερο κλίμα του κόσμου. Ναι. Είναι και αυτό στοιχείο του γιατί παρήχθησαν και γίνανε όλα αυτά. Αυτό, και για να το λύσουμε και αυτό που σας λέει, ότι εμείς εδώ ποτέ δεν είχαμε παγετώνες στην περιοχή μας και ποτέ δεν είχαμε πάγους όπως είχαν δυστυχώς οι Ευρωπαίοι από το Δούναβι και πάνω, 4 χιλιόμετρα πάγο. Έτσι. Και αυτό αποδείχθηκε από ένα έβριμα στην Θήρα, την Σαντορίνη, όπου βρέθηκε απολιθωμένο κλαδί ελιάς, απολιθωμένο κομμάτι ελιάς, και το οποίο ήταν 50-60 χιλιάδων χρόνων. Κάτι που σημαίνει ότι η ελιά μπορούσε να φύεται εκεί πέρα όταν όλοι οι άλλοι ήταν σκεπασμένοι με χιόνια. Να πούμε λοιπόν τώρα... Από τον Βελιτζέλο, τον Ευάγγελο Βελιτζέλο. Προσέξτε, έχει διαφορά. Περίεργο αυτό. ήθελα να επισημάνω λοιπόν κάτι. Είπαμε πριν ότι η μηνιακή ακμή στον ορχομενό ξεκινάει το 3.500 π.Χ. και εξελίσσεται, φτάνει μέχρι την έκρηξη του θεστίου της Θήρας και ξαναβρίσκουμε τους μηνίες μετά την έκρηξη αυτή και περατώνεται η ύπαρξη και η ακμή του ορχομενού στα χρόνια πριν τον Τροϊκό πόλεμο, όπου αναφέρεται πόλεμος Θηβαίων και Ορχομενίων, οι Θηβαίοι με επικεφαλή στον Ηρακλή της Αλκμίνης και οι Ορχομένοι με τον τελευταίο βασιλιά τους, τον Εργίνο, ο οποίος, όπως και ο Ηρακλής, υπήρξαν αργοναύτες. Ήταν δηλαδή στην αργοναυτική εκστρατεία. Εκεί υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, τις οποίες θα πούμε μετά. Όμως, η νίκη των Θηβαίων επί των Ορχομενίων σημαίνει την καταστροφή των έργων των μηνίων που διατηρούνταν επί χιλιετίες και τον κατακλυσμό πλέον των εδαφών της Κοπαΐδος πάλι με νερά. Διότι οι Θηβαίοι έφραξαν τις σύραγγες και τα αποχετευτικά πρεάτια. Τις καταβόθρες. Με αποτέλεσμα να ξαναγίνει τη λίμνη. Υπάρχει και ένας πολύ ωραίος μύθος που δίνει εδώ ο Νικόλαος ο Πολίτης για το πώς έγινε αυτό ο πατέρας λαογραφίας, ότι ένας πατέρας που είχε δύο παιδιά, ο ένας είχε τα χωράφια, ο άλλος είχε τα ζώα. Αυτός που είχε τα ζώα θεώρησε ότι ήταν ρηγμένος από την κληρονομιά του πατέρα και αποφάσισε να εκδικηθεί το γιο που είχε τα χωράφια. Και τι έκανε, πήρε τα ζώα του και τα έριξε μέσα στις καταβόθρες, ας πούμε, αυτές που αποστράγγιζαν τη λίμνη. Οπότε τα νερά πλημμύρισαν τα οικόπεδα, τα χωράφια του άλλου γιου. Και έτσι ο ένας γιος ναι μεν έχασε τα ζώα του, αλλά και ο άλλος έχασε τα χωράφια του. Είναι ο εμφύλιος πόλεμος, ο εμφύλιος που ακριβώς λες. Θέλω όμως να επισημάνω κάτι, και αυτό συμφωνείς φαντάζομαι. Εμείς δεν θέλουμε κανέναν να αγιοποιήσουμε και κανέναν να δαιμονοποιήσουμε. Όμως έχουμε έναν Ηρακλή για τον οποίο υπάρχουν πλήστα όσα ηρωικά μεγαλουργήσε στην εποχή του, γι' αυτό και η φήμη του. Υπάρχουν όμως και κάποια μελανά σημεία. Εντοπίζοντάς τα, θα βρούμε ότι έχουμε επίσης έναν άνθρωπο με σάρκα και οστά, με προτερήματα και με λατώματα. Όπου τα βρίσκουμε αυτά, θα τα λέμε. Συγγνώμη, αλλά εμείς έχουμε εντοπίσει ως Έλληνες και στους θεούς μας ελαττώματα. Και στους θεούς μας. Δηλαδή δεν καθόμαστε καλά στα αυγά μας και είμαστε κριτικοί απέναντι σε όλους. Όμως θα ήθελα να αποκαταστήσω κάποιους φίλους που μας ακούνε. Αγαπητοί φίλοι, αντίστοιχος μεγάλος σπουδαίος πολιτισμός υπάρχει και στο Ιόνιο. Δεν μιλάμε μόνο για το Αιγαίο, δεν συμβαίνουν αυτά μόνο στο Αιγαίο. Αντίστοιχα πράγματα, φυσικά, και δεν ξεχνάμε ότι η εργαλεία ενός εκατομμυρίου χρόνων, χιλιάδων χρόνων έχουν βρεθεί στην Κέρκυρα, πάνω από 100.000 χρόνια εργαλεία στους Παξούς και λοιπά, που σημαίνει υπάρχει ένας άλλος μεγάλος πολιτισμός εκεί. Δυστυχώς όμως η αρχαιολογική σκαπάνη κοιμάται όρθια στο Ιόνιο και δεν πάει λίγο παρακάτω να τα βρει αυτά. Έκανες μια επισήμανση για το Ιόνιο και θέλω να επικεντρώσουμε εκεί περισσότερο, και ειδικά εσύ που ξέρεις τόσα για την Ιθάκη, να πεις αρκετά στη συνέχεια.
Θέλω να τελειώσω με κάτι το οποίο έχει σημασία. Γνωρίζουμε τα ονόματα 9 βασιλέων των Μηνίων. Λέει ο πρώτος ήταν ο Ανδρεύς. Ποιος πρώτος? Το 3.500 π.Χ. που χτίστηκε ο Ερχομενός ή μεταγενέστερα? Κατ' εμέ, και το λέω στο βιβλίο μου, ο Ανδρεύς είναι ο πρώτος γνωστός βασιλιάς μετά την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας. Από εκεί και πέρα έχουμε μια σειρά λοιπόν ονομάτων, θα τους αναφέρω, τον Αθάμαντα, τον Ετεοκλή Κηφισιάδη, τον Φλεγία, τον Μηνία, και αυτό είναι περίεργο, τον Χρήση, τον Έλμο, τον Κλειμένο και τον Εργίνο. Αυτοί, αν βάλουμε ότι κάθε γενιά είναι στα 30 χρόνια, όπως μας λέει ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, καλύπτουν το διάστημα από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας μέχρι και το φόνο του Εργίνου τον Ηρακλή, μετά την Αρμανευτική Εξαρτία και πριν από τον Τροϊκό Πόλεμο, όπου δεν πάνε με βασιλιάδες οι ερχομένοι, πάνε με τον Ιάλμενο και τον Ασκάλαφο, mm-hmm. αναφέρονται ως στρατιωτικοί ηγέτες. Άρα δεν υπάρχει στη συνέχεια βασιλεύς. Πρέπει να έχει αλλάξει το πολιτικό στάτους της εποχής. Που σημαίνει, Γιώργο μου, τι? Ότι από το 3.500 μέχρι το 1670-40, ποιοι είναι οι βασιλεύς Μηνίας, οι βασιλείς των Μηνίων? Δεν τους ξέρουμε. Δεν τους ξέρουμε, γιατί στη μνήμη των μεταγενεστέρων έπαψε να υπάρχει το όνομα του καθενός και αναφέρονται ως ο Μηνίας. Εξού και ο τάφος των Ερχομενών, που λέει ο τάφος του Μηνία, ποιου Μηνία? Βάζανε λοιπόν κάποιο βασιλιά, ο οποίος είχε ένα αρχικό όνομα, το έχανε όταν γινόταν βασιλιάς, έμενε στη μνήμη ως βασιλιάς Μηνίας, αλλά από το 3.500 μέχρι το 1640 έχουμε περίπου, κατά τον υπολογισμό, 70 βασιλείς Μηνίες. Με το όνομα Μηνία. Μπορεί να έμεινε και στο αξίωμα το Μηνίας. Πώς ήταν ο Φαραώ, ο Μήνοας. Αυτό θέλω να καταλήξω, γιατί το ίδιο έχουμε και στην Κρήτη με τους Μήνοες. Με τους Μήνοες. Λέει ο βασιλιάς Μήνοας. Ποιος Μήνοας? Αν διήρκεσε η ακμή του μινωικού πολιτισμού 1500 χρόνια, 2000 χρόνια, πόσοι βασιλείς Μήνοες υπήρξαν? Το ίδιο πρέπει να ισχύει με τον Ηρακλή. Να ήταν αξίωμα πολιτικό ή στρατιωτικό στη Θήβα. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό, ότι ήταν 4-5 Ηρακλείδες. Το ίδιο είναι και έτσι με τον Φαραώ και αυτό της Αιγύπτου. Και αυτό ο πρώτος ήταν Μήνης. Ο οποίος πρώτος ήταν Μήνης, δηλαδή και αυτό ήταν αξίωμα. Και πολλά άλλα. Κάθε πόλη πρέπει να είχε το όνομα του πρώτου της βασιλιά, τελικά μετά να συνέχιζε ως πολιτικό αξίωμα ή κάτι τέτοιο. Βέβαια, αυτά για τους αρχαιολόγους ή τους ιστορικούς είναι πολύ προχωρημένη σκέψη. Ναι, ναι, πολύ μας θεωρούν υποανάπτυκτους και δεν πρέπει να μας τα πούνε. Εν πάση περιπτώσει όμως, για να σταματήσουμε εδώ για τον Ερχομενό και θα επανέλθουμε αργότερα, επειδή στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την Αργοναυτική Εκστρατεία, τα επεισόδια της Αργοναυτικής Εκστρατείας άπτονται και του Ηρακλή και του Εργίνου και βεβαίως κάποιων προγενεστέρων. Μία παρατήρηση, γιατί είπες πριν για ζαγοροχώρια. Μαστοροχώρια. Ο Αθάμας, ένας εκ των επωνύμων βασιλιάδων του Ερχομενού, κάποια στιγμή από δυναστικές έρηδες έχασε το θρόνο. Και πήγε, πήγε δυτικότερα. Στα Αθαμανικά όρη. Δυτικότερα. Στα Τζουμέρκα. Εκεί λοιπόν το Αθαμάνιο πρέπει να ήταν ο τόπος που εγκαθιδρύθηκε μια δυναστεία από τον Αθάμαντα, από τον οποίο καταγόταν ο Φρίξος και η Έλλη. Έτσι, από εκεί ξεκινάει. Έτσι, η πρώτη εκστρατεία Μηνίων στην Προποντίδα που έχεις πει εσύ, μέχρι και την Κολχίδα, ναι, κλπ. Η Αργοναυτική Εκστρατεία που έγινε δύο γενναίες μετά, με τον Ιάσονα, είναι πάλι από απογόνους του Αθάμαντα. Και εκεί σταματώ. Και έχουμε, πάμε μια, στα επόμενα. Και έχουμε μια τεράστια αυτοκρατορία που ιδρύει ο Αθάμαντας εκεί πέρα. Και πώς θα πει κανείς αυτή η ορεινή πάνω στα Αθαμανικά όρη με την Ευρυτανία, γιατί περιλάμβανε και την Αυρυτανία, τους Ευρυτάνες. Η Ελλάδα του έχει λόγο που με ενδιαφέρει πολύ εμένα. Ήταν γνώστες και είχαν ναυπηγεία και ναυτική, τεχνολογία. Μα αν θα πάτε στις Ινιάδες της Αιτωλοακαρνανίας, θα δείτε το καλύτερα σωζόμενο σήμερα αρχαίο ναυπηγείο του κόσμου. Έτσι, για να καταλάβετε,
για ποια εποχή και περιοχή σας μιλάμε και ότι τίποτα, μα τίποτα ακόμα σχεδόν δεν ξέρουμε για αυτές τις μακρινές εποχές. Γνωρίζουμε σχεδόν τα πάντα για το τι χρώματα φοράει η τάδε ομάδα, τι τραγούδια τραγουδάει ο τάδε τραγουδιστής, τι ταινία βγάζει το Hollywood την επόμενη εβδομάδα, αλλά δυστυχώς για τους προγόνους μας γνωρίζουμε πάρα πολύ ελάχιστα, με ευθύνη αυτών που σιτίζονται στο Πριτανείο. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τελειώσαμε εδώ. Ωραία. Την επόμενη εκπομπή θα πάμε στα βουλευτική εκστρατεία.